Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εργασίες στον κόμβο Τζοράκη στο Μαλεβίζι, με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου ωστόσο να προκαλεί προβληματισμό. Μας είχαν υποσχεθεί ότι μέσα σε 5 μήνες το έργο θα ολοκληρωθεί. Έχουν περάσει ήδη 10-11 μήνες και η κατάσταση συνεχίζεται να είναι σε αυτό το άθλιο αποτέλεσμα. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για ένα απαραίτητο έργο υψίστης σημασίας για την ασφάλεια όλων. Ωστόσο, δεν παραλείπουν να σημειώσουν πως η ταλαιπωρία είναι μεγάλη για τους ίδιους. Έτσι είναι αυτά. Ναι. Τουλάχιστον να γίνει σωστό. Ωραίο είναι, αλλά πολύ καθυστέρηση, ρε παιδί μου. Πολύ, πάρα πολύ καθυστέρηση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο Δήμος έχει προσπαθήσει να είναι δίπλα μας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Γιατί από τη στιγμή που δεν προχωράει το έργο, δεν έχουμε κάποια σαφή ενημέρωση ή οτιδήποτε. Πολεμούν ένα χρόνο και ακόμα εκεί είναι. Τίποτα άλλο. Τι να τους έχω, τίποτα. Προβληματισμός επικρατεί και στους επιχειρηματίες της περιοχής. Υπάρχει γκρίνια, εντάξει, δυσαρέσκεια. Κάνουμε υπομονή γιατί ξέρουμε πως είναι για καλό. Ελπίζουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Θέλουμε την ανάπτυξη του τόπου μας, θέλουμε την ασφάλεια του τόπου μας, που είναι πολύ σημαντικό. Απλά θέλουμε να τα τακτοποιηθεί και άμεσα. Υπήρχε πρόβλημα εδώ πέρα και με ατυχήματα. Έπρεπε να γίνει κάτι, αλλά μεγάλη καθυστέρηση. Έχουν πάθει ζημιά τα μαγαζιά της περιοχής εδώ και οι κάτοικοι. Ελπίζουμε πως είναι για καλό, αλλά ας μην καθυστερήσει το άλλο μισό τόσο πολύ. Οι εργασίες στον κόμβο Τζοράκη αυτή την ώρα αφορούν στην πλευρά της ανόδου, με τους αρμόδιους να λένε πως σύντομα θα ξεκινήσουν και στην αντίθετη πλευρά του δρόμου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα. Το θέμα μας είναι η επικινδυνότητα πιο πολύ, να μην σκοτωθούν άνθρωποι. Και να μπορούμε να είναι και πιο εύκολη πρόσβαση στα σπίτια μας, στα μαγαζιά μας. Έχει φέρει προβλήματα στα καταστήματα, θέλω να πω, έχει μειωθεί η κίνηση εξαιτίας του ότι δεν είναι εύκολα προσβάσιμα πια. Φυσικά, φυσικά. Όλοι έχουν προβλήματα. Όσοι έχουν καταστήματα εδώ, όλοι έχουν προβλήματα. Διότι ο πελάτης, καθημερινός, η καθημερινότητά του θα πάει στη δουλειά του τρέχοντας, όπως όλοι μας. Δεν θα σταματήσει στα μαγαζιά που επέλεγε. Θα φύγει και θα πάει σε άλλα μαγαζιά. Οπότε έχει πτώσει, σίγουρα έχουν επιπτώσει οι άνθρωποι αυτοί.